Μολόν λαβέ. Για εμάς τίποτα δεν είναι αδύνατο, ίσως γιατί καθημερινά δοκιμάζουμε τα όρια μας. Κυβερνοπόλεμος σε πλήρη εξέλιξη και πάλι τις τελευταίες ώρες ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους hackers. Χθες, ο αυτοαποκαλούμενος κυβερνοστρατός της Τουρκίας ανέβασε στη σελίδα του Δήμου Χαλκιδόνος Θεσσαλονίκης ένα μήνυμα στα τουρκικά, στα αγγλικά αλλά και στα ελληνικά. Με φόντο την τουρκική σημαία και τον Κεμάλ Ατατούρκ, απείλησαν την ελληνική πλευρά γράφοντας «Γνωρίστε τα όρια σας». Απαντήσαμε στην τουρκική πρόσκληση που μας καλούσε να δοκιμάσουμε τα όρια μας και ρίξαμε διαδοχικά τις ιστοσελίδες των Υπουργείων Άμυνας Εξωτερικών και του Κυβερνητικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας. Παράλληλα, αποκτήσαμε πρόσβαση σε ευαίσθητα ιατρικά δεδομένα που σε αριθμό ξεπερνούν τα 150.000. Οι Anonymous Greece μιλούν στο Open για την ηχηρή και άμεση απάντηση στους Τούρκους εθνικιστές κυβερνοεισβολής. Τα όρια μας δεν υπάρχουν. Είμαστε πάντα σε ετοιμότητα. Υπερέχουμε με διαφορά έναντι των τουρκικών προκλήσεων και απεγνωσμένων προσπαθειών εντυπωσιασμού. Σήμερα όλα δείχνουν ότι οι τουρκικές επιθέσεις δεν είναι δυνατόν να πλήξουν σοβαρά τις ελληνικές κρατικές ιστοσελίδες. Η Ελλάδα για άλλη μια φορά παραδίδει μαθήματα στους Τούρκους αρχάριους hackers. Δεν υπάρχουν όρια για τους Έλληνες hackers, λένε οι Anonymous Greece, που έχουν όπως υποστηρίζουν την πληροφόρηση και ικανή κατάρτιση να προκαλέσουν χάος στις τουρκικές κρατικές υποδομές αν προκληθούν. Οι απαντήσεις μας είναι αποτέλεσμα συνεχούς παρακολούθησης των ενδυνάμει απειλών και συνεργασίας με άλλες ομάδες Anonymous ανά τον κόσμο. Διαθέτουμε την ικανότητα να ανοιχνεύουμε με ταχύτητα τον τρόπο που θα διεισδύσουμε εκεί που οι άλλοι δεν μπορούν. Η ελληνική ομάδα των Anonymous βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση και προετοιμάζεται για τα όσα έρχονται. Οι κυβερνοπόλεμοι δεν είναι κάτι καινούργιο, απλά σύντομα θα είναι όλο και πιο έντονοι. Οι ενέργειές μας γίνονται με γνώμονα το δίκαιο και δεν εμπεριέχουν κακόβουλες πράξεις. Γι' αυτό και έχουμε την αποδοχή και την υποστήριξη του κόσμου. Μετά το χθεσινό τουρκικό κυβερνοχτύπημα, ενεργοποιήθηκαν άμεσα και αποτελεσματικά και τα κρατικά αντίμετρα από τις εξειδικευμένες ομάδες αντιμετώπισης ηλεκτρονικών επιθέσεων που απέτρεψαν δεκάδες ακόμη απόπειρες Τούρκο hackers να πλήξουν κρατικές ιστοσελίδες.